Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι, για να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα, κύριε Γιώκα. Καλησπέρα σα. Καλή προσωπική επιτυχία, να ευχηθώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και σήμερα ο κύριο Τσίπρα μίλησε για μια κυβέρνηση προοδευτική συνεργασία και μάλιστα παρουσίασε και μια σειρά φιλολαϊκών μέτρων στο πρόγραμμά του, καλώντα όλα τα κόμματα τη Αριστερά, είτε με την αντοχή του, είτε με τη συμμετοχή του, να τον στηρίξουν. Ε, κύριε Σρόιτερ, ε, τα κυβερνητικά προγράμματα τόσο τη Νέα Δημοκρατία ε, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, ε, θυμίζουν ε, τις συμβάσεις που υπογράφουν ε, οι τράπεζε με τους Δανιολύπτες. Mm -hmm. Μπορεί εξωτερικά να φαίνονται ελκυστικά, όμω ο διάολος κρύβεται στις, ε, στα ψηλά γράμματα, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίο άλλωστε δεν είναι κάποιος, κάποιο κόμμα το οποίο δεν έχει κριθεί, έχει κυβερνήσει και ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα της πολιτική ε, που εφάρμοσε. Όσον αφορά για την πρόταση που απευθύνει, mm -hmm. κατά τη γνώμη μα είναι προσχηματική. Είναι μια πρόταση που κυρίω απευθύνεται, έχει στόχο μάλλον, κάποιου προοδευτικού αριστερού, ριζοσπάστε ψηφοφόρου, που γυρνάνε την πλάτη σήμερα στον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Έχοντα και μια εμπειρία από όλα όσα μεσολάβησαν τόσο από την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από τη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, mm -hmm. όπου θυμίζουμε ψήφισε πάνω από το 50% των ομοσχεδίων τη κυβέρνηση τη ε, Νέα Δημοκρατία, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να του ξεγελάσει ξανά και να του ε, φέρει πίσω. Εμείς θεωρούμε ότι κυβερνητικές συνεργασίες γίνονται ανάμεσα σε κόμματα τα οποία έχουν κοινά προγράμματα, έχουν παραπλήσια προγράμματα. Το Κουκουέ δεν έχει παρόμοιο πρόγραμμα ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, αν θέλετε, δεν είναι κάτι που το λέμε εμεί. Mm -hmm. Ακόμη και στη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Ζαχαριάδη, παραδείγματο χάρη, σε συνέντευξή του, έχει πει ότι τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ δεν είναι συνθέσιμα. Mm -hmm. Επομένω, ο κύριο Τσίπρα μπορεί να αναζητήσει. Του βουλευτέ που του λείπουν εκεί που του έχει βρει και στο παρελθόν. Κάποιο βέβαια θα έλεγε ότι ένα ωραίο τρόπο να επιβάλλει κανεί φιλολαϊκά μέτρα, μέτρα για την εργατική τάξη, είναι να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και με την συμμετοχή του να μπορεί να επιβάλλει το πρόγραμμά του ή μέρο του πρόγραμμάτό του. Στην αντιπολίτευση, φαντάζομαι συμφωνείτε, είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχει κανεί να περάσει κάποια φιλολαϊκά μέτρα ή να ε, ε, βοηθήσει την εργατική τάξη, από ότι στο να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Κύριε δεν συμφωνούμε, όχι από καπρίτσιο mm -hmm. που ένα καπρίτσιο του ΚΚΠ, αλλά γιατί αυτό ο δρόμο έχει δοκιμαστεί σε πάρα πολλέ χώρε. Ήταν επιλογή πάρα πολλών κομμουνιστικών κομμάτων mm -hmm. σε μια σειρά άλλε χώρε, στην Ιταλία, στη Γαλλία παλιότερα, σήμερα στην Ισπανία. Με αυτή τη λογική Αυτή τη λογική μπορούμε να έχουμε. Αυτή τη λογική. Όμω τελικά, όχι μόνο δεν κατάφεραν τίποτα για τους εργαζόμενους και το λαό αυτών των χωρών, mm -hmm. οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα ίδια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, mm -hmm. αλλά σε πολλές περιπτώσεις, για να μην πω σε όλες, αφόπλησαν το εργατικό κίνημα για να μπορέσει το ίδιο με τον αγώνα του, με την πάλη του, να επιβάλλει κάποιες ανάσες ανακούφιση, κάποια φιλολαϊκά ε, μέτρα ε, και ούτω καθεξής. Άρα καταλαβαίνω ότι και να μπαίνατε λέτε σε ένα κυβερνητικό σχήμα δεν θα μπορούσατε να επιβάλλετε την ατζέντα Κύριε... έτσι όπως τη θέλατε μια κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, ασχολείται με τα πάντα. Δεν ασχολείται με τρία-τέσσερα ζητήματάκια. Mm -hmm. Ασχολείται με, την, με τη διαχείριση των οικονομικών, με τι δεσμεύσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm -hmm. με τι δεσμεύσει απέναντι στο ΝΑΤΟ. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψη που έχουμε μπροστά μα. Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που επανέρχονται πλέον με βάση και το πρόγραμμα σταθερότητα που κατέθεσε και η, η Ελλάδα. Αυτά τα μεγάλα ζητήματα, στα οποία ξαναλέω συμπίπτουν τα άλλα κόμματα, είναι αυτά που καθορίζουν και τα, τα επιμέρου. Mm -hmm. 11 του Ιούλη, Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ. Θα είναι η πρώτη πανηγυρική, η πρώτη δημόσια διεθνή παρουσία τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Εκεί θα συζητηθεί το θέμα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ναι. Τι θα πει το ΚΚΕ, Ότι όταν εμεί έχουμε ξεκάθαρη θέση ενάντια σε αυτή την, σε αυτή την πολιτική. Την ίδια ώρα. Μπορούμε όμω. Ναι. Με δυνατό κουκουέ, δυνατό λαό και κίνημα δυνατό και να αποσπάσουμε κατακτήσεις και να επιβάλλουμε ε, φιλολαϊκά μέτρα αν η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι αυτή, με όποια σύνθεση mm -hmm. πραγματικά φοβάται και το λέμε έτσι ακριβώς φοβάται ε, το λαό και το κίνημα του. Τι σα λέει ο κόσμο στην Ανατολική Αττική. Είναι μια δύσκολη περιφέρεια, μια ιδιαίτερη περιφέρεια με πολλέ κοινωνικέ αντιθέσει. Τι εισπράττεται, κύριε Σρόιτερ, η Ανατολική Αττική ίσω είναι ο καθρέφτη τη Ελλάδα. Mm -hmm. Είναι μια περιοχή η οποία διαφημίστηκε το προηγούμενο διάστημα από όλε τι κυβερνήσει για την ανάπτυξη, για τι επενδύσει, mm -hmm. για μεγάλα έργα που έγιναν. Δεν λέμε ότι δεν, δεν έγιναν. Κι όμω την ίδια στιγμή οι υποδομέ, οι υπηρεσίε. Που αφορούν κρίσιμε λαϊκές ανάγκε, είναι όχι απλά προηγούμενων ε, εποχών, αλλά μπορεί να πει κανεί ακόμη πιο πίσω. Mm. Και τα ζητήματα που αφορούν την, ε, την υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Yeah. Να πούμε ότι το η Ανατολική Αττική είναι μια περιφέρεια η οποία δεν έχει δημόσιο νοσοκομείο. Mm. Δεν έχει δημόσιο νοσοκομείο. Yeah. Και τα ζητήματα τη ε, σχολική στέγη και μια σειρά άλλα ζητήματα yeah. που αφορούν. Υπόδομές. η Ανατολική Αττική δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Δεν έχει αποχετευτικό δίκτυο. Όλα αυτά είναι στο επίκεντρο Α. και τη διεκδίκηση ε, του ΚΚΕ. Κύριε Κιώκα, εγώ να ευχηθώ έναν καλό προεκλογικό αγώνα για σας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να σα ευχαριστήσω. Να είστε καλά κι εσεί.